Καλησπέρα σε όλους παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι να κάνετε. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου από το νέο μου σπίτι. Ξέρω ότι αυτό το πλάνο βέβαια είναι λίγο άβολο επειδή σκύβω, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχω καιρό να γυρίσω βίντεο καθιστικό, οπότε θα με συγχωρήσετε για τα όποια bloopers γενικά ευτράπελα στα ελληνικά υπάρξουν, αλλά πιστεύω να σας αρέσει και αυτό και να έχω δώσει τον καλύτερο μου εαυτό. Είναι 28 Φεβρουαρίου σήμερα. Έχω να σας δείξω δύο πακέτα από ASOS ή ASOS. Δεν ξέρω πώς προφέρεται, εγώ συνήθως το λέω ASOS. Εντάξει, και τα δύο σωστά είναι πιστεύω. Ας το πούμε ASOS λοιπόν για να σας εννοηθούμε. Έχουν έρθει δύο πακέτα λοιπόν από την προηγούμενη εβδομάδα. Κρατιέμαι πάρα πολύ για να μην τα δείξω στα social media γενικά. Δυστυχώς μόνο απλά τα άνοιξα και είδα τι είναι τι και νομίζω ότι ήθελε η σωστή στιγμή να σας τα δείξω και εσάς και να μου πείτε εσείς τη γνώμη σας. Πριν δείτε βέβαια όλο το βίντεο, πατήστε εγγραφή στο κανάλι μου, βεβαιωθείτε ότι το έχετε κάνει γιατί αυτό με βοηθάει πάρα πολύ. Περάστε και μια βόλτα από το προφίλ μου στο Instagram, να το δείτε και αυτό αν σας αρέσει να μου κάνετε follow και τα σχετικά ή και από τη σελίδα μου στο Facebook. Πατήστε και το καμπανάκι πάντα όταν ανεβάζω κάποια νέα βίντεο για να τα βλέπετε όλα. Και πάμε να ξεκινήσουμε γιατί βλέπω τα πακέτα ότι είναι πάρα πολλά και σίγουρα αυτό θα μου πάρει πάρα πολύ ώρα μέχρι να σας τα δείξω όλα αυτά. Εννοείται ότι όταν ανέβουμε το καλό, ό,τι βρω από link θα το έχω κάτω στην περιγραφή, να την ανοίγετε πάντα, γιατί πάντα γράφω κάτι πλέον, οπότε ό,τι θέλετε από αυτά και σας αρέσει και υπάρχει θα το έχω από κάτω σίγουρα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, γιατί όπως είπα είναι πάρα πολλά και θα πάρει πάρα πολύ χρόνο αυτό. Θα ξεκινήσω με αυτό το τεράστιο πακέτο. Πραγματικά, με το ζόρι μπορώ να το σηκώσω. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πίσω έχω και το άλλο, αλλά και αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι φαίνεται και πάρα πολύ. Αλλά θα ξεκινήσω με το πιο μεγάλο και θα πάμε μετά στο πιο μικρό. Να σας ενημερώσω βέβαια ότι έφυγαν πολλά λεφτά. Θα σας πω στο τέλος. Θα κάνετε την πρόσθεση και θα καταλάβετε. Αλλά φύγανε λεφτά. Σας το είπα, είναι τεράστιο. Να δείτε. Δηλαδή, εγώ πρέπει να πάω ακριά και στο κρεβάτι για να μπορέσω να το ανοίξω. Δεν γίνεται. Είναι τεράστιο. Εδώ πέρα κιόλας σε αυτό το χαρτί. Δύο χαρτιά βασικά. Είναι ό,τι πράγματα πήρα εδώ πέρα, τα οποία θα τα έχω και αυτά από κάτω όπως σας είπα. Συνολικά πήρα 10 πράγματα σε αυτό το κουτί και άλλο 8 στο άλλο 18 πράγματα. Θα ξεκινήσω τυχαία βασικά, ό,τι πιάνω θα σας το δείχνω. Λοιπόν, αυτή εδώ, θα το ανοίξω κιόλας. Αυτή λοιπόν εδώ είναι μια μαύρη τσάντα. Τσάντα θα λέγω, οκ. Okay. Τσάντα εννοούσα, μια μαύρη τσάντα. Είναι oversized. Για να σας δω και ακριβώς τι είναι, γιατί τα έχω και εδώ μπροστά μου. Έχω πάρει δύο oversized. Oversized heavy weight cotton. Αυτή είναι σε μαύρο, έχω πάρει και σε mauve, αλλά η διαφορά ποια είναι. Γιατί νομίζω είναι μόνο σε αυτό το τεμάχιο. Αυτή εδώ η τσάντα έχει και μικρά χερούλια. Έχει και μικρά χερούλια, την παίρνεις δηλαδή έτσι και πας που θες. Και έχει και μεγάλα. Ας το πάω αυτό κάτω, έχει και μεγάλα δηλαδή. Το πάρεις έτσι. Βάζεις τα ψώνια σου εδώ πέρα και πας όπου θες. Τώρα δεν ξέρω πόσο κολακευτικό είναι, αλλά τη δουλειά της την κάνει, το βλέπετε κι εσείς. Γενικά εγώ με αυτές τις τσάντες
Δεν με βολεύαν ποτέ να τις παίρνω έτσι, δηλαδή πάντα αλλάζω όμο γιατί δεν μπορώ να το έχω συνέχεια αριστερά ή δεξιά, πάντα αλλάζω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή γενικά όταν ας πούμε ψωνίζω παίρνω πολλά πράγματα, επειδή θέλω γενικά σιγά σιγά να καταργήσω το νάιλον και το πλαστικό, αυτές βολεύουν πάρα πολύ, που είναι για πολλαπλές χρήσεις, οπότε γι' αυτό και τις πήρα. Και αυτή μου άρεσε γιατί έχει και τα μικρά χερούλια και τα μεγάλα, οπότε βολεύει για πάρα πολλές χρήσεις. Επόμενο λοιπόν item που πήρα. Τα δείχνω εντελώς τυχαία, ξαναλέω. Α, είναι ένα δαχτυλίδι μαύρο εδώ πέρα, το οποίο το είχα ξαναπάρει. Το βλέπετε και εδώ μπροστά. Είναι ASUS Design Band Ring in Matte Black Finish. Το είχα πάρει και παλιότερα αυτό, απλά μετά άρχισε να μου διαλύεται η αλήθεια είναι. Αποφάσισα όμως να του δώσω μια ευκαιρία ακόμα. Αν φυσικά δω ότι εξάπαψε γρήγορα δεν πρόκειται να το ξαναπάρω καθόλου. Απλά επειδή αυτό το φορώ κάθε μέρα και που κυκλοφορούσα στο μετρό και τα σχετικά κάπως ξέβαψε με τη χρήση. Είπα αυτή τη φορά να το φοράω λίγο πιο σπάνια έξω και όχι τόσο στην καθημερινότητά μου για να δω αν θα κρατήσει περισσότερο. Βλέποντας και κάνοντας. Και έχω πάρει το ίδιο και σε χρυσό, το οποίο θα σας το δείξω λίγο αργότερα. Γιατί μου αρέσει και το χρυσό γενικά σαν χρώμα, οπότε πιστεύω θα μου ταιριάζει. Αυτή εδώ πέρα είναι μια φόρμα Adidas. Δεν ξέρω πόσο μπορείτε να το δείτε, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα αυτό. Σωμών, θεωρείτε, κάτι τέτοιο. Ναι, σωμών θεωρείται βασικά αυτό. Καφετίδα το έλεγα. Έτσι, πορτοκαλί σωμών βασικά. Το πήρα σε... Θα σας πω αμέσως νομεράκι. Σε large. Ελπίζω γενικά να μου κάνει και να μου είναι ωραίο. Εντάξει παιδιά, μόλις το έβαλα και ακόμα βλέπετε ότι δεν έχω δέσει τα κορδόνια και μέχρι τώρα μου είναι μια χαρά πάνω μου. Ελπίζω έτσι να συνεχίσετε και να μην μου πέφτει. Αλλά τώρα το ότι δεν έδεσα ακόμα τα κορδόνια και στέκεται, αυτό το λέω μεγάλη επιτυχία και ελπίζω γενικά να συνεχιστεί έτσι και να μην απογοητευτώ. Το βλέπετε και εσείς τώρα. Νομίζω έτσι θα το δείτε και καλύτερα. Λίγο σε πιο έτσι φωτεινό μέρος γιατί ήταν κάπως σκοτεινό. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ βασικά, δεν είχα ποτέ κάτι τέτοιο από την Adidas. Και μου άρεσε πάρα πολύ, δεν έχω λόγια. Πολύ ωραίο. Ελπίζω γενικά να με βολέψει. Όπως καταλάβετε, έσκασα. Γι' αυτό έβγαλα και τη ζακέτα γιατί δεν την παλεύω άλλο. Συνεχίζουμε κανονικά στη ροή του βίντεο. Α, μάλιστα. Αυτή εδώ πέρα η μπλούζα που βλέπετε, μάλλον τη βλέπετε αλλά τυλιγμένη. Λοιπόν, αυτή λέγεται Dark Future Active Muscle Fit T-shirt with Mesh Panel. Είναι έτσι κάπως γυμναστηριακή, επειδή γενικά προσπαθώ να βάλω έτσι πιο πολύ τη γυμναστική στη ζωή μου. Είναι αυτή εδώ πέρα που βλέπετε. Κεραμιδί θα το έλεγα αυτό. Τώρα εντάξει δεν φαίνεται και πολύ καλά. Φαίνεται κάπως... Νομίζω τώρα φαίνεται κάπως καλά. Κεραμιδί θα το χαρακτήριζα. Έως και μπορντό. Πάντως με ένα κεραμιδί μου κάνει.
Το πήρα σε large, σίγουρα θα μου κάνει. Πιστεύω. Και έχω και επίσης και αυτή εδώ πέρα που είναι πιο σκούρο καφέ. Σοκολάτι θα έλεγα αυτό. Είναι της εταιρείας Heat με 2 I. Training Teaser in Brown. Τώρα την κρατούσα λίγο ανάποδα. Ορίστε, είναι αυτή εδώ πέρα. Σκούρο καφέ. Εδώ πέρα από πίσω γράφει Heat. Δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά. Τώρα κάπως φαίνεται. Τώρα σίγουρα φαίνεται. Και αυτό το ίδιο σε large, δεν ξέρω αν το είπα βασικά. Θα τη δοκιμάσω και αυτή. Εντάξει, είναι λίγο εφαρμοστή βασικά, αλλά μου είναι άνετη. Εντάξει, η κοιλιά εδώ πέρα, οκ. Okay. Κάνω την προσπάθειά μου γενικά. Τα έχουμε πει και σε vlog γενικά για να χάσω κιλά. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν με στεναρεί καθόλου. Εντάξει, τώρα φοράω και τη φανέλα από μέσα, οπότε ίσως να δείχνει κάπως, αλλά εγώ έτσι που το βλέπω στον καθρέφτη αυτή τη στιγμή και με ακούτε, αν εξαιρέσει την κοιλιά που λίγο πετάει, γιατί εμένα μου αρέσει. Πιστεύω ότι θα μπορώ να κάθομαι άνετα. Εύκολα, παιδιά, εύκολα το λέω. Δεν νιώθω κάτι δηλαδή, να με πιέζει στο στήθος ή στην κοιλιά και να μην μπορώ να πάρω ανάσα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, όσον αφορά την κοιλιά, θα χαθεί και αυτή κάποια στιγμή. Δεν μας απασχολεί αυτό. Το θέμα είναι ότι μου μπαίνει και ότι είμαι μια χαρά. Κοιτάξτε και τον καθρέφτη αυτή τη στιγμή. Και απλά με ακούτε, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Πολύ ωραίο. Δεν το έχω γενικά επιχειρήσει ποτέ ξανά να πάρω κάτι τέτοιο, αλλά σιγά σιγά θα το βρω. Εντάξει, και αυτή εδώ πέρα μπορώ να πω. Αυτή είναι ακόμα πιο άνετη από την προηγούμενη. Και αυτή μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν έχω λόγια, αλήθεια μου αρέσουν πάρα πολύ. Εντάξει, τα είπαμε αυτά με την κοιλιά, μην τα ξαναλέμε, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Και απλά τα πήρα αυτά γιατί φοράγα βέβαια κοντομάνικα αυτά τα κλασικά, αλλά επειδή γενικά υδρώνω πολύ την ώρα που κάνω γυμναστική, αλλά και όχι μόνο, πήρα κάτι έτσι ειδικό να με κρατάει, να μην μυρίζω κιόλας εδώ στο μασχάλι. Οπότε πιστεύω ότι αυτά τα δύο λογικά θα είναι καλά και θα κρατήσουν. Έτσι νομίζω τουλάχιστον, ελπίζω να μην απογοητευτώ. Μετά λοιπόν, έχουμε και παπούτσια γενικά σε αυτό το βίντεο. Πήρα 4 ζευγάρια γενικά. Οπότε έχουμε έτσι αρκετά και διάφορα. Βάντσα εδώ πέρα, όπως βλέπετε για το κουτί. Είναι ολόμαυρα. Old school trainers. Θα σας φέρω και κοντά εδώ πέρα όσο μπορείτε να διαβάσετε. Αυτά εδώ. Εντάξει, από κάτω ξέρετε, η βάφλα σόλα. Ήθελα να τα πάρω βασικά αυτά που είχε άσπρο εδώ η Ρίγα. Αυτό εδώ πέρα το σηματάκι του Vans το κλασικό. Και εδώ κάτω νομίζω ήταν καφέ, αλλά προτίμησα να τα πάρω ολόμαυρα γιατί τα άλλα θα λερωνόντουσαν πάρα πολύ γρήγορα για πλάκα το άσπρο. Οπότε αυτό που είναι ολόμαυρο πιστεύω θα άξει μόνο αν πέσει κάτι άσπρο θα φανεί, αλλά θα μου κρατήσει πολύ περισσότερο και θα θυμάσαι τελικά καλύτερα, οπότε αυτό θα με βολέψει πολύ καλύτερα. Μετά έχουμε 2 τσάντες εδώ πέρα. Μία σε πράσινο. Δεν ξέρω αν το λες παρά. Dark green το λέει κιόλας εδώ. Oversized heavyweight organic cotton tote bag in dark green. Γιατί σας έδειξα τη μαύρη. Απλά αυτές. Να το ανοίξω καλώς να το δείτε.
Απλά αυτές είναι κλασικές με ένα χερούλι, ενώ η άλλη έχει και κοντά και μακριά. Αυτή έχει μόνο μακριά. Α, τη βάζεις δηλαδή εδώ, την παίρνεις και πας όπου θες. Ενώ η άλλη επειδή είχε και τα μικρά και τα μεγάλα, προτίμησα να πάρω αυτή γιατί είχε και μαύρη, μόνο με τέτοια λουριά. Αλλά η άλλη επειδή είχε και τα μικρά και τα μεγάλα, με τράβηξε πολύ περισσότερο και την πήρα και τη βρήκα ακόμα πιο λειτουργική από αυτές. Και το άλλο εδώ πέρα. Δεν ξέρω πώς θα σας τα δείξω τώρα. Αυτό σε deep purple. Βαθύ μοβ. Τώρα που το σκέφτομαι. Όχι. Η τσάντα μου βασικά αυτό είναι πιο σκούρο. Το μοβ. Με η τσάντα που αγόρασα αυτό δεν είναι τόσο, είναι πιο άδικτο. Η τσάντα μου δηλαδή, η Eastpak που έχω για κάθε μέρα που είχα πάρει, είναι πιο ανοιχτό από αυτό. Και αυτό κλασικά εδώ πέρα, έχει όπως και το πράσινο, τα κλασικά λουριά, βάζεις τα πράγματα όπου θες και πας. Και τώρα που το σκέφτομαι αυτές και το καλοκαίρι για την παραλία θα είναι τα μάμ. Τελευταίο τώρα item σε αυτό το κουτί, το 10ο, γιατί σας είπα 18 είναι σύνολο. Τι εδώ τη σακούλα την είχε μέσα, ίσως μάλλον για να μην χτυπήσουν, δεν ξέρω για ποιο λόγο ακριβώς. All star, αλλά όχι ότι και ότι. Λοιπόν, είστε έτοιμοι γι' αυτό? Εντάξει, παιδιά. Run Star Motion High, από ό,τι θυμάμαι τώρα, είναι γιατί πάντα το χάνω το μοντέλο, το όνομα, δεν το θυμάμαι καθόλου. Αλλά κοιτάξτε εδώ πέρα, λεπτομέρεια από κάτω, χρώμα, γκρι, άσπρο, πορτοκαλί, μπουργουντί, καφέ βασικά, καφέ και σκούρο και ανοιχτό μπροστά. Και μέσα και όλα σε αυτό, αν μπορείτε να δείτε κάπως, ας αφήσω το κουτί δίπλα. Αν μπορείτε να δείτε κάπως, θα σηκωθώ, έπεσε το κουτί. Θα σηκωθώ για να σας το δείξω γιατί νομίζω έτσι φαίνεται καλύτερα. Αν μπορείτε να δείτε αυτό, έχει και γουνάκι εδώ μέσα. Ναι, νομίζω τώρα φαίνεται κάπως καλύτερα. Ή τουλάχιστον εγώ το βλέπω, δεν ξέρω αν το βλέπετε εσείς, αλλά τέλος πάντων έχει γουνάκι αυτό μέσα, οπότε αυτό για χειμώνα, και τώρα ακόμα χειμώνα έχουμε βασικά, άσχετα αν αύριο θα μπει ο Μάρτιος, αλλά ακόμα χειμώνα έχουμε, είναι τα μαμ και πιστεύω θα βολέψει πάρα πολύ αυτό. Εντάξει, αυτό ήταν λίγο ακριβούτσικο η αλήθεια είναι, αλλά το ζήλευα που το έβλεπα σε πολλά άτομα έξω και ήθελα να πάρω κι εγώ. Δυστυχώς είχα στο μυαλό μου να παίρνω το κλασικό ασπρόμαυρο, αλλά δεν το βρήκα, ήταν out of stock και μπήκε μετά αφού έκανα την παραγγελία, οπότε αρκέστηκα στο καφέ που μου αρέσει κιόλας το καφέ και σας το δείχνω και ανυπομονώ να τα βάλω. Τελειώσαμε με το ένα το κουτί, πάω τώρα στο δεύτερο. Θα τα πω λίγο εντάχει γιατί φοβάμαι μην κλείσει η κάμερα λόγω μνήμης. Ελπίζω γενικά να απολαύω να σας τα δείξω όλα. Εδώ τώρα θα σας δείξω το δεύτερο All Star που πήρα. Εντάξει παιδιά. Εντάξει, εδώ κλασικά είναι πάνινο. Αλλά από κάτω έχει αυτή εδώ τη λεπτομέρεια και εδώ. Είναι το κλασικό αυτό, ασπρόμαυρο. Αυτά είναι τα Run Star High High. Αυτό μου ακούγεται κάπως σαν High Hitler. Δεν ξέρω, εμένα έτσι μου ακούγεται στα δικά μου αυτιά. High High. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Σε 43 και αυτό, όπως και τα Vans που σας έριξα πριν και τα προηγούμενα All Star και το άλλο που έχω μετά, 43 φοράω. Για να ξέρετε.
Επόμενο και τελευταίο ζευγάρι παπούτσια είναι αυτό, Puma. Έχω να βάλω πάρα πολλά χρόνια Puma. Από το δημοτικό βασικά. Είναι αυτά εδώ, σε πράσινο χρώμα. Και από κάτω έχει αυτή τη σόλα. Έτσι κάπως δερμάτινο. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, αλλά είναι καφέ. Είναι ωραίο. Puma CA Pro Suede Trainers in Dark Green. With, δεν ξέρω τι άλλο. With, τέλος πάντων. Είπαμε, θα αφήσω link. Αλλά είναι αυτό το suede που βλέπετε εδώ πέρα. Πήγα να πει το κουτί. Αυτό το suede εδώ πάνω. Πολύ ωραία και αυτά. Εδώ τώρα ένα σταυρουδάκι που πήρα. Δεν ξέρω πώς μπορείτε να το δείτε γενικά. Να πω την αλήθεια, δεν το περίμενα έτσι. Πιο μεγάλο το έδειξα στο site. Στην εφαρμογή μάλλον. Αλλά και στο site γενικά, πιο μεγάλο εγώ το έδειχνε. Να πω την αλήθεια, δεν με ενθουσίασε και τόσο το συγκεκριμένο. Να πω και ξενέρωσα. Θα το δω πώς θα πάει. Αλλά δεν. Απογοήτευση. Κρίμα. Δύο ζευγάρια κάλτσες και έλεξε εδώ πέρα. Τώρα μπες φαίνεται αυτό, λευκό φαίνεται αυτό. Μπες βασικά, κρέμ θα έλεγα. Αν και στην κάμερα φαίνεται πιο άσπρο, αλλά από κοντά είναι μπες και κόκκινο. Και αυτά εδώ πέρα τα Adidas tie-dye σε γκρι και σε κίτρινο μοβ, κάπως έτσι. Πρέπει να το δείξω λίγο από μακριά. Κάπως κίτρινο μοβ φαίνεται τώρα. Νομίζω έτσι φαίνεται καλύτερα να το ανοίξω. Αυτή εδώ η μπλούζα Vans σε baby pink χρώμα, αν και στην κάμερα φαίνεται πιο ανοιχτό από ότι είναι, στην πραγματικότητα είναι λίγο πιο σκούρο. Έτσι όπως το βλέπω και εγώ στον καθρέφτη. Πολύ ωραία, μου άρεσε πάρα πολύ. Λάτς και όλο σκεφτώ. Μου κάτσε πάρα πολύ καλά, το λατρεύω. Για το καλοκαίρι αυτό θα είναι GG. Υπόσχομαι, έχω άλλα δύο αντικείμενα και σε δύο λεπτά θα έχει τελειώσει το βίντεο και δεν θα σας κουράσω άλλο. Έχω μετά αυτό της L'Oreal Men Expert σε extra large size 300ml. Είναι 100% λέει crafted for relaxation. Είναι για σώμα, πρόσωπο, μαλλιά. 3-1 δηλαδή αυτό. Και το πήρα γιατί έτσι μου φάνηκε ωραίο, ιδιαίτερο. Δεν βρίσκω κάτι τέτοιο στο σούπερ μάρκετ δυστυχώς αυτή τη σειρά. Οπότε είπα να το πάρω, να το δοκιμάσω. Ελπίζω να μυρίζει ωραία και να βγει καλό. Και η τελευταία. Τσάντα πάλι θα σας δείξω, το tote bag κι αυτή. Είναι αυτή εδώ πέρα. Night Fever λέει, Disco Never Died. Παρόλο που δεν είμαι γενικά γεννημένος στη δεκαετία του 80, μου άρεσε έτσι αυτό γενικά σαν vibe. Και γενικά μου αρέσει και η δεκαετία του 80 σαν μουσική και όλο αυτό. Οπότε το πήρα και αυτό, τσάντα. Λευκό χρώμα βέβαια αυτό. Θα γίνει πολύ γρήγορα μαύρο. Αξικανονική τη λες αυτή, το tote bag. Αυτή είναι για σχετικά λίγα πράγματα, αλλά μου άρεσε έτσι και την πήρα γενικά. Και πιστεύω θα με βολέψει. Αλλά πιστεύω ότι θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα μαύρη. Δηλαδή θα θέλει πλήσιμο και θα θέλει λίγο και λιγάκι. Αυτά ήταν που λέτε λοιπόν, τα πράγματα που είχα να σας δείξω. Και αφού ήταν το βίντεο γενικά, ελπίζω να μην σας κούρασα, γιατί είμαι σίγουρος ότι μιλάω πάρα πολύ ώρα. Θέλω να μου πείτε από κάτω στο σχόλιο πώς σας φάνηκαν όλα. Και ελπίζω σε όσα βρω. Ελπίζω βασικά να τα βρω όλα και σε όσα βρω θα αφήσω link. Και μακάρι να τα αγοράσετε κι εσείς και να τα χαρείτε. Και γενικά εύχομαι καλές αγορές αν κάνετε από το ASOS. Βεβαιωθείτε ότι θα πατήσετε εγγραφή μόλις δείτε το βίντεο. Σας περιμένω όλους με το καμπανάκι πατημένο. Περάστε και μια βόλτα από τα social media. Εύχομαι να τα πούμε και εκεί και να σας βρω και εκεί πέρα. Και εμείς πρώτα εδώ θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά, σας φιλώ, σας αγαπώ όλους,
Ζητώ συγγνώμη αν ήμουν κάπως αμήχανος, αλλά είχα πολύ καιρό να γυρίσω καθιστικό βίντεο. Οπότε πάντα γενικά υπάρχει ένα άγχος. Ελπίζω γενικά να πήγε καλά αυτό και να μην σας κούρασα. Να προσέχετε, σας αγαπώ όλους, φιλιά πολλά και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους.